Καλησπέρα σας από τα αντιδογματικά. Γιώργος Γιαγκίδης στο μικρόφωνο και σήμερα είμαστε στην 10η μας εκπομπή. Φυσικά για αρχή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη και το χρόνο σας και να σας πω πως και ακόμη μια φορά θα μιλήσουμε για ένα θέμα επίκαιρο που θεωρούμε πως σε καμία περίπτωση δεν αναλύθηκε κατά το βέοντα τρόπο από τα συστημικά ΜΜΕ και όχι μόνο. Καθώς είναι ένα ζήτημα με πάρα πολλές αφέατες πλευρές, πάρα πολλά στοιχεία που δεν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον στο βαθμό που έπρεπε. Και φυσικά γιατί άλλο θα μιλήσουμε πέρα από τη 17 Νοέμβρη, αυτήν την επαναστατική, παύλα, τρομοκρατική οργάνωση, όπως πολλοί θεωρούν φυσικά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι ήταν άραγε η 17 Νοέμβρη αν δεν ήταν ένα αληθινό φαινόμενο? Και τη λέμε φαινόμενο γιατί ποτέ άλλοτε ουσιαστικά στα ελληνικά χρονικά και σε μεγάλο βαθμό και διεθνώς δεν είδαμε μια τέτοια τρομοκρατική οργάνωση, παύλα επαναστατική όπως ξαναείπα, που να καταφέρνει να ζήσει τόσα χρόνια στην παρανομία από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ουσιαστικά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και να έχει μια τέτοια ομολογουμένως επιτυχία στη δράση της με δεκάδες φήματα. Η 17 Νοέμβρη τώρα σαν οργάνωση ουσιαστικά προπαγάνδιζε την εθνική ανεξαρτησία και τον αντιαμερικανισμό. Είχε έντονο ενδιαφέρον για τα εργατικά δικαιώματα, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς βλέποντας τα χτυπήματά της και τις προκηρύξεις της. Ήταν εναντίον του σκλήρου κεφαλαίου που σε μεγάλο βαθμό αυτό εκφράζονταν από τους εφοπλιστές και βρούσε, εννοείται, μέσω του ένοπλου αγώνα. Που εκεί για πολλούς ανθρώπους της αριστεράς φυσικά και όχι μόνο έρχεται το πρώτο μεγάλο αγκάθι. Μέχρι ενός σημείου η 17 Νοέμβρη είχε αυτό που λέμε κοινωνική νομιμοποίηση, καθώς κυρίως εκτελούσε πρόσωπα τα οποία είχαν πάρα πολύ βεβαρημένο παρελθόν. Και ουσιαστικά συνέχισε τον εμφύλιο πόλεμο με πάρα πολύ έντονα ταξικά χαρακτηριστικά. Ένας εμφύλιος πόλεμος που για πολλούς τελείωσε ουσιαστικά το 1974 με τη μεταπολίτευση Καραμαλή, με συγωγικά μεταπολίτευση φυσικά όπως θα δούμε και στη συνέχεια, και για άλλους το 1981 με την πρώτη κυβέρνηση του παλιού ορθόδοξου Πασόκ, όπως λένε διάφοροι, που σίγουρα είχε πάρα πολλά προβλήματα, φόρτωσε τη χώρα με πάρα πολλά αρνητικά θέματα, αλλά σε κάποια ζητήματα τα πήγε καλά, όπως σε αυτό που λέμε την εθνική συμφιλίωση. Κάτι στο οποίο η Νέα Δημοκρατία στεκόταν στην αρχή της που ξεκίνησε επί Πασόκ αντίθετη, όπως με την αποχώρηση όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας πλην Κανελόπουλου από το κοινοβούλιο κατά το ψήφισμα της αναγνώρισης της εθνικής αντίστασης στις αρχές του 1980. Του 1981, συγγνώμη, με την πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ. Η 17 Νοέμβρη είχε σαν οργάνωση κάποια αιτήματα που σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο είναι αποκηρυγμένα από τη σημερινή αριστερά. Καθώς ποιος ακούει πλέον στην νεοαριστερά αιτήματα περί εθνικής ανεξαρτησίας και γνήσιας αντίθεσης προς την αμερικανική πολιτική, καθώς βλέπουμε αυτό που λέμε την υπεραλιστική αριστερά να έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, καθώς μεν παρουσιάζονται σαν αντιαμερικανιστές, αλλά από την άλλη πράγματα όπως την Αραβική Άνοιξη τα στηρίζαν και συνεχίζουν να τα στηρίζουν έως και σήμερα. Η δράση της όλης οργάνωσης μπορεί να παρατηρηθεί σύντομα σε σχετικά, νομίζω, 50 λεπτά κατά την ομολογία Κουφοντίνα στην δίκη της 17 Νοέμβρη. Αξίζει να την ακούσετε γιατί εκεί μπορείτε να καταλάβετε τα κίνητρα τουλάχιστον από
την οπτική γωνία του Λουκά, όπως ήταν το ψευδώνυμό του. Και μόλις σήμερα που ηχογραφούμε αυτή την εκπομπή, σταμάτησε την απεργία πείνας του. 17 Νοέμβρη τέλος εξαρφρώθηκε επί Υπουργείας Μιχαλή Χρουσκοβή του 2002, λίγο πολύ την ίδια περίοδο με την εξάφρωση του επαναστατικού αγώνα και του ΕΛΑ, του επαναστατικού λαϊκού αγώνα, που είναι πολύ γνωστός για την εκτέλεση του βασανιστή Μπάμπαλη. Ας αρχίσουμε με τους τίτλους τέλους της οργάνωσης. Η δράση της 17 Νοέμβρη σταμάτησε το 2002, όταν συνελήφθη ο βαριά τραυματισμένος αγιογράφος Άβας Ξηρός, έπειτα από πρόωρη έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που το φετούσε στα εκδοτήρια της εκτοπλοϊκής εταιρείας Hellas Flying Dolphins στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Σάββας Ξηρός αναφέρει πως δεν κατάλαβε πως έγινε αυτό το λάθος στην έκρηξη, στην πρόωρη έκρηξη αυτής της βόμβας, και αυτό του στήχησε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που τον έχουν φέρει σε μια κατάσταση αναπηρίας ουσιαστικά σήμερα, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 90%. Και την ίδια στιγμή που έγινε αυτό το σφάλμα με την έκρηξη της βόμβας, έχασε 3 δάχτυλα από τα χέρια του. Φυσικά όταν έγινε αυτό το ατύχημα, άρχισε η επίθεση κατά της οργάνωσης, καθώς βρέθηκαν οι γιάφκες της σε διάφορα σημεία της Ελλάδος και ένας προς ένας άρχισαν να συλλαμβάνονται τα μέλη της. Φυσικά κάποια όλοι γνωρίζουμε ότι δεν συνελήφθησαν ποτέ και ούτε ξέρουμε καν ποιοι είναι. Πολλοί μιλάνε, όχι μόνο οι καταδικασμένοι για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση, για αφήτεμα στοιχείων, χορήγηση ψυχοφαρμάκων, προκειμένου να έχουμε φυσικά το επιθυμητό αποτέλεσμα στις ανακρίσεις που γίνονται από την ελληνική αστυνομία. Η κακοποίηση του Σάββα Ξηρού και άλλα από τα πρακτικά της Βίκης. Τα πρακτικά της Βίκης της 17 Νοέμβρη μπορείτε να τα βρείτε στα νέα και σε άλλες πηγές. Θα σας τις επισυνάψω στην περιγραφή του βίντεο. Νομίζω αξίζει να διαβαστούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και μπορεί κανείς να βγάλει πολλά συμπεράσματα και να αντλήσει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Ο Σάββας Ξηρός αναφέρει: «Παρέμεινα επί 40 ημέρες κρατούμενος κατά παράβαση κάθε νόμου, καφυλωμένος με δεμένα μάτια συνεχώς, χωρίς ύπνο για 4 μερόνυχτα. Δεμένος ιδιαίτερα τις 10 πρώτες ημέρες, σφιχτά, με σκοινιά και ημάντες, ανακρινόμενος συνεχώς χωρίς αίσθηση του χρόνου. Κάτω από συνδίκες ψυχολογικής βίας, με απειλές έκδοσης και ζωής». Έκδοσης φυσικά σε κάποιο άλλο κράτος, όπως τις είπα ίσως. «Με δημιουργία ατμόσφαιρας φόβου, παροχής ψυχοφαρμάκων που διέλυσαν την προσωπικότητά μου, φαίνοντάς με σε κατάσταση άβολου παιδιού, δημιουργώντας παρεστήσεις και ανικανότητα να ξεχωρίσω το φανταστικό από το πραγματικό». Και άλλα μέλη της οργάνωσης καταγγέλουν ανάλογα συμβάντα και βασανισμούς. Στη δίκη της οργάνωσης συμμετείχε ο γνωστός όλους μας δικηγόρος Γιάννης Ραχιώτης και η Ιωάννα Κούρτοβικ. Η υπεράσπιση προσπάθησε να χαρακτηριστούν τα εγκλήματα της οργάνωσης ως πολιτικά για την παροχή αμνηστίας. Και γενικότερα και ο τύπος σε κάποιο βαθμό της εποχής είχε ανάλογα αιτήματα, όπως η Αυριανή, που ζητούσε την αμνίστευση της 17 Νοέμβρη για μην έχουμε ιδιαίτερα εθνικά θέματα. Φυσικά τα βίντεο των ανακρίσεων δεν κατατέθηκαν για ευνόητους λόγους. Τώρα ας δούμε σύντομα τις 23 εκτελέσεις. Είναι μπροστά στις οθόνες σας, για να μην σας κουράσω να τις απαριθμώ μία προς μία. Ας σταθούμε λίγο στις πιο σημαντικές. Πιο σημαντική φυσικά είναι αυτή του Richard Wells, του φιλικού σταθμάρχη της CIA, του προσώπου που έδινε και Έλληνε σαν άλλο Purifoy κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα. Ήταν πολύ ψηλό στέλεχος της CIA και ουσιαστικά ο υπεύθυνος της στην Ελλάδα. Είχε βεβαρημένο παρελθόν και βράση στην Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή Ελλάδα, και στην Κύπρο, σε πολύ έτσι σκληρές περιόδους. Επίσης υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τη δράση του στη Γουατεμάλα και σε άλλες χώρες. Οπότε σίγουρα δεν μιλούσαμε για κάποιον άγγελο, αλλά και πάλι θα δούμε ότι
αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάποια εκτέλεση. Στη συνέχεια εκτελέστηκε ο Ευάγγελος Μάλιος, ο πολύ γνωστός αυτός βασανιστής της Χούντας, που κυκλοφορούσε αμέριμνος και αυτός στην μεταπολίτευση μέσα εισαγωγικά. Ο Τζορτζ Τσάντες, άλλος ένας αμερικανός διπλωμάτης, εκτελέστηκε λίγα χρόνια αργότερα. Άλλη μια πολύ σημαντική δολοφονία ήταν αυτή του εκδότη της απογευματινής Νίκου Μονφεράτου και του οδηγού του Ρουσέτη. Η 17 Νοέμβρη αναφέρει γι' αυτόν τον κύριο Μονφεράτο, δηλαδή, πως ήταν υπουργός της Χούντας όπως και ήταν και άνθρωπος της CIA στην Ελλάδα. Σημαντική εκτέλεση επίσης του ναυτικού ακόλουθου, τον είπα, William Nordin. Φυσικά, στον ίδιο βαθμό σημασίας με την εκτέλεση του Richard Wells, πρέπει να βάλουμε και αυτή του δημοσιογράφου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παύλου Μπακογιάννη. Δεν θα πούμε πολλά γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή θα το μελετήσουμε ξεχωριστά σε λίγα λεπτά. Ακολούθησε η εκτέλεση του Αμερικανού λοχεία Ρόναλντ Στιούαρτ, του Τούρκου διπλωμάτη Τσετίν, το ατύχημα της δολοφονίας του νεαρού φοιτητή 20 ετών Θάνο Αξαρλιάν κατά την απόπειρα εκτέλεσης του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Παλαιοκρασά, η οποία απέτυχε. Εκτελέστηκε ο Τούρκος διπλωμάτης Ομέρ Σαπιχίογλου το 1994 και το τελευταίο θύμα ήταν ο Βρετανός στρατιωτικός ακόλουφος Στίβεν Σόντερς. Πηγές βέβαια αναφέρουν ότι άλλωστανε ο υποψήφιος να εκτελεστεί σε εκείνη την απόπειρα και όχι ο κύριος Σόντερς. Και σαν τελευταία βράστηση υπήρχε μια προβοκάτσια, όπως καταγγέλλει τουλάχιστον ίδια 17 Νοέμβρη, εκτέλεση του γνωστού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μιχαλολιάκου. Δεν έχει κάποια σχέση με τον Νίκο Μιχαλολιάκου της Χρυσή Αυγής, βέβαια. Εδώ βλέπουμε το δημοσίευμα από τα νέα. Τα νέα εκείνης της εποχής καμία σχέση δεν έχουν με τα σημερινά. Μια δημοκρατική εφημερίδα εκείνη την περίοδο στήριζε φυσικά το ΠΑΣΟΚ, αλλά τουλάχιστον είχε μία πένα, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο ριζοσπαστική και σίγουρα δημοκρατική. Υπήρχαν, όπως βλέπετε, πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας και όχι μόνο για την εκτέλεση του Richard Wells, για την οποία κατά την δίκη της Χρυσής Αυγής κανείς δεν καταδικάστηκε, κανείς δεν γνωρίζει ποιος τον εκτέλεσε, καθώς ήταν και η πρώτη εκτέλεση το 1975. Και μιλούσαν μέχρι και για ξένες υπηρεσίες ότι συμμετείχαν σε αυτό και θα δούμε ότι υπάρχουν και εντός της Αμερικής πηγές που αναφέρουν ότι έγινε και από την ίδια ίσως τη CIA. Άλλες χαρακτηριστικές επιθέσεις 17 Νοέμβρη ήταν η εισβολή στο Πολεμικό Μουσείο του 1990 για ουσιαστικά να πάρουν τα μέλη της πολεμοφόβια όπως μπαζούκας, η επίθεση κατά του Βαρβή Βαρβινογιάννη, μια επίθεση που αν πετύχαινε θα μιλούσαμε για ένα τεράστιο χτύπημα στον ελληνικό καπιταλισμό και όχι μόνο φυσικά, θα είχε ευρύτατες επιπτώσεις μια τέτοια δολοφονία. Εκτοξευτήκανε βλήματα από ρουκέτες, αλλά το τεφορεξμένο όχημα που τον μετέφερε φυσικά ήταν, δεν κατάλαβε σχεδόν τίποτα. Και πέρα από μικροτραυματισμούς, όλοι ήταν μια χαρά. Η επίθεση, όπως είπαμε, κατά του Υπουργού Παλαιοκρασά, με το τραγικό θύμα Θάνο Αξαρλιάν νεκρό, και η εισβολή στο αστυνομικό τμήμα Βίρονα 1998, για ακόμη μια φορά, για την παροχή πολεμοφοβίων. Τώρα πούμε κάτι για τον Θάνο Αξαρλιάν, γιατί πραγματικά έχει κουράσει η συνεχής επίκληση και σε αυτό τον νεαρό. Φυσικά όχι από απλούς δημοκρατικούς πολίτες, αλλά από ανθρώπους από ανθρώπους με βεβαρημένο παρόν, μέλλον και παρελθόν, θα έλεγα. Όπως Άδωνης Γεωργιάδης και τα λοιπά, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, όλοι γνωρίζετε τουλάχιστον εδώ τι είναι κάτι τέτοια άνθρωποι. Γιατί υπάρχει ένα βίντεο που θα δείτε τη μάνα του κύριου Αξαρλιάν να μιλάει λίγα χρόνια πριν από την σημερινή ημέρα, είναι σχετικά πρόσφατο, και θα καταλάβετε πως αυτή η γυναίκα πραγματικά θέλει απλά να ηρεμήσει
και να φρενήσει, γιατί συνεχίζει να φρενεί το γιο της, χωρίς πλέον κάμερες, μικρόφωνα και άλλες ιστορίες μπροστά της. Αφήστε πια αυτό το παιδί να ησυχάσει, πραγματικά. Ήταν όντως ένα αθώο θύμα, αλλά δεν είναι και θύμα εκμετάλλευσης δικό σας. Εδώ το χαρακτηριστικό πρωτοσέλευμα ελευθεροτυπία που είχε στήριζε σε μεγάλο βαθμό τη δημοσιοποίηση, το προκηρύξουν τον 7 Νοέμβρη και καλά έκανε, θα έλεγα, τουλάχιστον την ελευθερία του τύπου, για να ξέρει ο καθένας το τι και το πώς. Και αυτό το πρωτοσέλευμα μας δείχνει την επίθεση κατά του Βαρβή Βαρινογιάννη, ο οποίος φυσικά ήταν και αυτός παρόντας στην δίκη της Χρυσής Αυγής στις 17 Νοέμβρη, συγγνώμη. Και αρνήθηκε φυσικά να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που του έγιναν από τα μέλη της. Φυσικά δεν μιλάμε για κάποιον Άγιο. Άλλωστε είναι γνωστή η ιστορία για δολοφονίες και κατά την εκμετάλλευση στους λιμένες του Ηρακλείου, νομίζω, περιοχών για τη δημιουργία ουσιαστικά περιοχών ανεφοβιασμού των καραβιών του, στο όνομα των ΗΠΑ, καθώς υπάρχει η φήμη για έναν εκτελεσμένο κοινοτάρχη, το όνομά του τώρα μου διαφεύγει, θα τη βάλω αυτήν την ιστορία φυσικά στην περιγραφή, που κανείς δεν έμαθε ποιος τον εκτέλεσε και πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι οι κάτοικοι εκείνου του χωριού πιέστηκαν να δώσουν τις περιουσίες τους στο Βαρβινογιάννη, έτσι ώστε να γίνει όλη αυτή η εγκατάσταση εκεί πέρα για τα καράβια του, στο όνομα φυσικά των ΗΠΑ και του δικού του κέρδους. Και εδώ φυσικά πρέπει να κάνουμε αυτή τη δήλωση. Η 17 Νοέμβρη σαν βράση είχε μία αντιεπαναστατική βράση. Η 17 Νοέμβρη αμαύρωσε το όνομα της ελληνικής αριστεράς και όχι μόνο, με τη στρεβλή άποψη περί επαναστατικότητας, δίχως όμως να έχει κατά νου πως η επανάσταση αποτελεί μια μαζική και παλαϊκή διαδικασία. Κάτι που σημαίνει πως δεν αφορά σέχτες, αλλά αποκλειστικά το σύνολο του λαού. Η αληθινή επανάσταση γίνεται από το λαό και όχι δια αντιπροσώπων. Κάτι που συνήθως οδηγεί σε δικτατορίες παρά την όποια καλή θέληση. Αυτή είναι μια άποψη φυσικά και μαρξιστική. Η επανάσταση είναι συλλογική διαδικασία και όχι ατομική. Κανείς δεν μπορεί στο όνομα του λαού να κάνει κάτι τέτοιο όπως μια δολοφονία, κάτι εξαιρετικά σοβαρό. Δημιουργούνται πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα από αυτή τη δράση, όπως φυσικά είδαμε με τη δολοφονία του Μπακογιάννη, που κατάφερε αυτή η δολοφονία να μας έχει αυτό το σόι καρφωμένο στο σβέρκο, το μητσοτακέικο δηλαδή. Φυσικά υπάρχουν έντονες φήμες που θα δούμε στη συνέχεια για παρακρατικό ρόλο και μυστικές υπηρεσίες ως προς τη 17 Νοέμβρη. Ήταν μια οργάνωση σε επανανομία από το 1975 έως το 2002. 27 ολόκληρα χρόνια. Πάρα πολύ σπάνιο. Και εδώ βλέπουμε το εξώφυλλο από τα νέα για τον νεκρό Παύλο Μπακογιάννη. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν ένας πάρα πολύ λαοφιλής πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, κεντροδεξιός, θα λέγαμε, προοδευτικός για την εποχή του. Και η δολοφονία του για πολλούς είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό και μια μεγάλη αδικία. Γιατί ακόμα και να σκεφτεί σαν τρομοκράτης παύλα επαναστάτης, όπως το θεωρεί ο καθένας, υπήρχαν πάρα πολλοί πιο ένοχοι για να εκτελεστούν παρά αυτού του ανθρώπου. Ας δούμε κάποια πράγματα για την εκτέλεση Μπακογιάννη το 1989. Το βρώμικο 89, όπως θυμάστε. Εκτελέστηκε κυρίως για τη σχέση του με το Κοσκοτά και το σχετικό σκάνδαλο. Συμμετείχε, όπως λέει, 17 Νοέμβρη στη πώληση της τράπεζας της Κρήτης και της εκδοτικής γραμμής ΑΕ. Ο Κοσκοτάς αγόρασε το 1982 το δημοσιογραφικό και εκδοτικό οργανισμό γραμμή ΑΕ από τον Παύλο Μπακογιάννη. Ας διαβάσουμε τι γράφει στην προκήρυξή της για τον Παύλο Μπακογιάννη. Η προκήρυξή της για τον Παύλο Μπακογιάννη είναι σε δύο εκδόσεις και είναι πολυσέλιδες. Μπορείτε να τις μελετήσετε. Μπορείτε να τις βρείτε εύκολα από το προσωπικό στολόγιο του Κουφοντίνα.
που συνεχίζει να υπάρχει έως και σήμερα και να ανανεώνεται δύο αντιπροσώπου. Αναφέρουν λοιπόν. Αποφασίσαμε λοιπόν να εκτελέσουμε τον απατεώνα και ληστή του λαού Μπακογιάννη. Ο κύριος αυτός είναι υπεύθυνος όχι μόνο γιατί έκλεψε τα πρώτα 60 εκατομμύρια του υβριτικού κεφαλαίου της γραμμής, αλλά και για τις εκατοντάδες εκατομμύρια που είτε έκλεψε μαζί με τον συνεργάτη του Κοσκοτά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γραμμής, αλλά και για την αγορά μέσω της γραμμής της Τράπεζας Κρήτης. Απόσπασμα από τη 12σέλιδη προκήρυξη που εστάλει στην Ελευθεροτυπία 9 Οκτωβρίου 1989. Για το κοινό αίσθημα, όπως είπαμε, μια αυγή εκτέλεση που κόστησε πάρα πολύ στη φήμη της οργάνωσης. Ευρέωσε δυστυχώς τον εμποντισμό των Μητσοτάκηδων και των Μπακογιάννηδων. Καθώς όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι συνεχώς γίνεται αναφορά σε αυτόν τον άνθρωπο και πάνω στο πτώμα του δυστυχώς λαμβάνουν χώρα καριέρες. Εδώ κολλάει πάρα πολύ ένα άρθρο του Δημήτρη Καζάκη από το 2011, αν θυμάμαι καλά, θα σας το βάλω στην περιγραφή. Αναφέρει ο κύριος Καζάκης. Το ποιος ήταν και ποια μεταπολίτευση έφερε ο Κώστας Καραμαλής, ας το αφήσουμε να το πει ο Παύλος Μπακογιάννης, στέλεχος της τότε Νέας Δημοκρατίας και γαρμός του Μητσοτάκη. Ο Μπακογιάννης στο βιβλίο του «Ανατομία της ελληνικής πολιτικής», εκδόσεις Παπαζής 1977, σημειώνει ότι η μεταπολίτευση του 1994 όχι μόνο δεν έφερε στη χώρα την πραγματική δημοκρατία, αλλά άφησε αναλύωτες στις δομές του παρελθόντος, με αποτέλεσμα κάθε πισωγύρισμα να είναι δυνατό. Ο τρόπος που έγινε η μετάβαση εξουσίας, διαβάζουμε συγκεκριμένο βιβλίο του κ. Μπακογιάννη, εμπεριείχε το στοιχείο του συμβιβασμού, πράγμα που επηρέασε αποφασιστικά τις εξελίξεις που ακολούθησαν. Καταρχάς, εμπόβησε την ολοκληρωτική εκαθάριση του μηχανισμού άσκησης εξουσίας από τα φιλοδικτατορικά στοιχεία, με συνέπεια όχι μόνο να καθυστερήσει η εκδημοκράτηση, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις δεν επέτρεψε να γίνει η αρχή για μια τέτοια εξέλιξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής απλά πειθάρχησε τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να τις κάνει ακίνδυνες. Ο στρατός όχι μόνο δεν έχει εκδημοκρατιστεί, αλλά δεν άρχισε καν η διαδικασία εκδημοκράτησης. Με τον τρόπο που έγινε η παράδοση εξουσίας και η εκλογή των δυνάμεων στις οποίες παραδόθηκε, δεν ξαναφάνηκαν στην πολιτική σκηνή μόνο τα γνωστά και πριν από την 21η Απριλίου 1967 πρόσωπα, αλλά πέρασαν άφικτες και οι δομές της παρακαπιταλιστικής κοινωνίας που κυριαρχούσαν την εποχή εκείνη και που σε τελευταία ανάλυση ήταν αυτές που παρήγαγαν το καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967. Αλλαγή έγινε μόνο στον τομέα των τυπικών μορφών εξουσίας και άσκησής της. Ενώ διατηρήθηκαν τα στεγανά και η διάσταση του κράτους και της κοινωνίας που χαρακτήριζαν τη μεταπολεμική ζωή του τόπου. Το σύστημα που εγκαθιδρύθηκε ύστερα από την 24 Ιουλίου 1994 είναι ένα καθεστώς παρακρατικού πατερναλισμού, με κατοχυρωμένες τις νομικές δυνατότητες αυταρχικής του εξέλιξης, που ενισχύονται ακόμη περισσότερο με τον τρόπο που ασκεί την εξουσία ο αρχηγός της Δημοκρατίας. Αν μη τι άλλο, ήταν δηλαδή ο κύριος Μπακογιάννης μια προσωπικότητα που τα έλεγε έξω από τα δόντια, ασκούσε κριτική στο κόμμα του, ένα κόμμα με την αρχή του αρχηγού πάρα πολύ ισχυρή, καθώς όλοι επιφαρχούν παραδοσιακά στο τι θέλει να θέσει ο εκάστοτε αρχηγός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και σίγουρα μιλάμε για έναν πολιτικό οραματιστή, τουλάχιστον σε σχέση με όλους τους άλλους στη Νέα Δημοκρατία που ακολούθησαν και σήμερα συνεχίζουν να ακολουθούν σε πολύ χειρότερο επίπεδο από το παρελθόν. Μια σημαντική πληροφορία από τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη είναι αυτά που αναφέραν σχετικά με τον κύριο Λάτσι, που το διαβάζουμε συγκεκριμένα στην προκήρυξη Βαρβινογέννη του 1990. Έχει μεταφέρει και επενδύσει σχεδόν όλα του τα κέρδη στο εξωτερικό, κερδοσκοπώντας ενάντια στη χώρα του και εκβιάζοντας την όπως ακριβώς το ξένο κεφάλαιο. Έτσι ο πατριώτης Λάτσης και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές στη κρίση του 1974 με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ενώ η χώρα δεν είχε πετρέλαιο, μετέφεραν με τα βεξαμενόπλια τους και τροφοδοτούσαν με πετρέλαιο την Τουρκία. Σήμερα οι μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές είναι εγκατεστημένοι στο Λονδίνο, όπου μέσω του κόμιτι εκβιάζουν ανοιχτά την εκάστοτε κυβέρνηση ότι θα πάρουν τα καράβια τους. Θέτουν νέους όρους και απαιτούν νέα προνόμια για να υψώσουν την ελληνική σημαία, διατάζοντας το κράτος σαν να ήταν μαριονέτα τους.
Πρόσφατα ο Γερμίδης χάρισε 10 δις χρέη σε συνάλλαγμα σε 5 Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου. Προκύπτει από δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας για το οποίο η εφημερίδα δικαιώθηκε δικαστικά. Γιατί ο κύριος Λάτσης φυσικά προσεύγηκε στη δικαιοσύνη, γιατί ποιος θέλει να γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος συνεργάστηκε με τους Τούρκους κατά τον Ατήλα που στέρισε το 33% της μαρτυρικής νήσου. Είναι και αυτοί δηλαδή, αν όχι εντελώς αυτό, οι Έλληνες εφοπλιστές. Κάθε άλλο παρά με τα ελληνικά συμφέροντα, ως η ανώτατη καπιταλιστική τάξη του τόπου, θα λέγαμε. Επίσης, για τον κύριο Λάτση φημολογείται πως πλούτησε επικατοχής ως συνεργάτης των Γερμανών και μαυραγωρίτης. Το πρώτο του πλοίο εγκαινιάστηκε από το Δαμασκηνό μετά το πόλεμο. Ξεκίνησε από παιδί του λιμανιού στο Κατάκολο και αμέσως μετά έγινε εφοπλιστής. Πάρα πολύ ύποπτη μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά τουλάχιστον για το δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας που αναφέρει το περιστατικό με την Τουρκία, ένα περιστατικό εθνικής προδοσίας, η εφημερίδα δικαιώθηκε. Τώρα, όπως μάθαμε όλοι, ο κύριος Κουφοντίνας σταμάτησε την απεργία πείνας του. Άρα μάλλον θα επιζήσει, αν και ουσιαστικά η θεραπεία του, θα λέγαμε τώρα, και η χορήγηση σύντησης που χρειάζεται είναι μια πάρα πολύ πολυσχεδής διαδικασία, πρέπει να γίνει βήμα-βήμα, καθώς ο άνθρωπος αυτός ήταν πάνω από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, δίχως τροφή. Και πάρα πολλές μέρες ήταν και απεργός βύψας συνολικά. Ποιοι θα ήταν λοιπόν τώρα εδώ οι τρεις άξονες που ο ενδεχόμενος θάνατος του Δημήτρη Κουφοντίνα θα μπορούσε να αναλυθεί? Οι διαδηλώσεις που θα ξεσπάσουν, όπως έχουν ξεσπάσει και ήδη, θα είναι αυτό ακριβώς που αναμένει το καθεστώς Μητσοτάκη, γιατί για καθεστώς μιλάμε, ας μην ξεγελιόμαστε, ώστε να δικαιολογήσει τους χείριστους αριθμούς κρουσμάτων και θανάτων αναφορικά με τον κορονοϊό, παρά τη βάρβαρη και παρατεταμένη καραντίνα, φέρνοντας μάλιστα σκληρότερη καταστολή εν καιρό πανδημίας. Παράλληλα, αγκύρητες της light αριστεράς θα βρουν ιδανικό υπόστρωμα δίθεν κατά κραυγής και μικροξυσικωμού, Τσίπρας κτλ. Αυτό τώρα που σας διαβάζω είναι από ένα μικρό άρθρο που έγραψα πριν 2 εβδομάδες περίπου, και όπως είδαμε όλοι, κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώθηκε πλήρως με τη Νέα Σμύρνη και τις μετέπειτα εξεγέρσεις, διαβηλώσεις και συγκεντρώσεις που ακολούθησαν. Και τι μας είπε ο κ. Άμωνος Γεωργιάδης? Ότι η αριστερά δεν θέλει να σταματήσει η καραντίνα, γιατί τη χρησιμοποιεί ως το υπέρτατο βιολογικό όπλο. Αναμενόμενο πλήρως. Αλλά και για την δίκη της Χρύσης Αυγής, όταν βγήκε η απόφαση που κατηγόρησαν πάλι ότι θα έχουμε πολλά κρούσματα κτλ., πως πάλι η αριστερά φταίει κτλ. Κτλ. Η αριστερά στην Ελλάδα, τέλος πάντων, ό,τι υπάρχει. Είδαμε πως εκείνη την περίοδο η Θεσσαλονίκη μπήκε στο κόκκινο και όχι η Αθήνα. Γιατί με μάσκα σε ανοιχτό χώρο δεν υπάρχει και μεγάλη μόλυνση, τουλάχιστον έτσι ξέρουμε από την επιστήμη που έχουμε τόσα χρόνια μπροστά μας. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι με την όλη διαχείριση του θέματος Κουφοντίνα, ο κ. Μητσοτάκης και το καθεστώς του, επιχείρησε μια μεγάλη σύγκληση με την εκλογική βάση που έμεινε ορφανή μετά τη θανάτωσή της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Αυτή η εκλογική βάση, έστω και περιορισμένη, διψάγει για καταστολή και ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό εκλογικό βοήθημα για τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που χάνει συνεχώς σε ψήφους. Αυτό είναι βεβαιότατο, καθώς η όλη διαχείριση της κατάστασης σήμερα στη χώρα μας είναι εφιαλτική. Πώς μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι θα έχει εκλογικά κέρδη, τουλάχιστον η βάση της θα παραμείνει σταθερή? Μιλάμε κάτι παρανοϊκό, έστω και να το σκεφτούμε αυτό. Το κυριότερο όμως, μέσα από την όλη διαχείριση του θέματος Κουφοντίνα, μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως δεν είναι κάτι που έρχεται καθαρά κατά παραγγελία της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς εγώ τουλάχιστον θεωρώ σίγουρο ότι υπάρχει και ανάμειξη της Αμερικανικής Πρεσβείας. Σχετική είναι και η δήλωση του Νίκολας Μπέρνς, του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ότι εμείς δεν έχουμε ξεχάσει ακόμα τι έκανε ο Κουφοντίνας και πρέπει να πληρώσει όλα αυτά που έκανε. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα οι ΗΠΑ ασχολούνται με αυτό.
Άλλωστε υπάρχουν και πάρα πολλά νεκρά κρατικά στελέχη, τον είπα, από τη βράση της 17 Νοεμβρίου. Νομίζω 4 συνολικά στον αριθμό, ένας εκ των οποίων ο Σταθμάρχης. Και ας μην ξεχνάμε ότι το Μέρα 25 στη Βουλή έφερε το δημοσίευμα από τη διαρροή, μάλλον από τα Wikileaks, που αναφέρει ότι το αίτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας προήλθε από κάποια επιστολή της Αμερικανικής Πρεσβείας προς την Ελλάδα, που πρότειναν να δημιουργηθεί αυτό το σώμα. Είναι ένα τυχαίο γεγονός και αυτό, δεν ξέρω, αλλά το σίγουρο είναι ότι ακόμα και σήμερα οι ΗΠΑ στην Ελλάδα κόβουν και ράβουν, τουλάχιστον σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά υπάρχει και η βεβαιότητα για το ρεβανσιστικό χαρακτήρα πάντως του πολιτικού συστήματος και ειδικά της οικογένειας Μητσοτάκη απέναντι στον κρατούμενο Κουφοντίνα, ο οποίος έως και σήμερα αποτελεί το πιο ενεργό μέλος της 17 Νοέμβρη και το στόμα του δεν το κλείνει. Είναι ο μόνος που έως και τώρα αρφογραφεί, γράφει βιβλία, κάνει κάποιο πολιτικό σχολείο που και που, ο μοναδικός. Το κάνανε και οι ξηροί, αλλά αυτό σταμάτησε, ειδικά μετά από την απόδραση του Χριστόβουλου Ξηρού, που φυσικά τον πιάσανε μετά από λίγους μήνες με αυτό το φρυλικό ντεκαπάζ. Και αξίζει σίγουρα να διαβαστεί και η δήλωση του Βιόνση Ντεμπονέρα, γιου του Νίκου Ντεμπονέρα, που σκοτώθηκε από τον Καλαμπόκα, της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΒ συγκεκριμένα στη Πάτρα, που ήταν εκεί πέρα ο ηγέτης της, που ο Βιονύσης Τεμπονέας μας είπε ότι εμείς επιλέξαμε με την οικογένειά μου να παραμείνουμε θύματα και όχι φύτες, όπως η οικογένεια Μητσοτάκη. Και ειδικά αυτό όταν το ακούσα από έναν άνθρωπο όπως τον Βιονύση Τεμπονέρα, που είδε τον δολοφόνο του πατέρα του να βγαίνει μετά από 7 χρόνια από τη φυλακή και να γίνεται υψηλό βαθμό στέλεχος στην Εθνική Τράπεζα του Βόλου και να είναι μάλιστα και σε τραπέζια με χρυσαυγίτες και τα λοιπά, νομίζω πως εδώ μιλάμε για μεγάλη ανθρωπιά, έστω. Φυσικά αυτό θα το ακούσατε από πάρα πολλούς, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να σταθώ εγώ σε αυτό, αλλά το αίτημα Κουφοντίνα, όσο και να τον απεχθανόμαστε, όσο και να τον φέρουμε δολοφόνο, δίμιο ή οτιδήποτε άλλο, ήταν ένα αίτημα στα πλαίσια της νομιμότητας. Ο Κουφοντίνας απλά απέτησε την εφαρμογή του νόμου 47-60-20, ο οποίος ορίζει ότι πρέπει να επιστρέψει στο Κορυβαλό, ένας νόμος που ήρθε μάλιστα μέσω της Δημοκρατίας, με φωτογραφική διάταξη μάλιστα εναντίον του Κουφοντίνα, και δεν επιτρέπει σε κατάδικους για τρομοκρατία να εκτείουν ποινή σε αγροτικές φυλακές, προβλέποντας ότι οι κρατούμενοι αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά μετήχθησαν, δηλαδή το Κορυβαλό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, ο Κουφοντίνας απέτησε απλά το νόμιμο. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πορευτεί στο δρόμο του ρεβανσισμού, έτσι ώστε να τον κάνει τον νέο Μπόμπι Σαντς, που ήταν ο τελευταίος άπεργος πείνας στην Ευρώπη, τα τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον, από την άρνηση της Θάτσερ να ικανοποιήσει τα αιτήματά του, να χαρακτηριστούν τα εγκλήματά τους της οργάνωσης IRA στην Μεγάλη Βρετανία ως πολιτικά, και ο άνθρωπος αυτός πέθανε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο από πείνα. Φυσικά να πεθαίνει κάποιος από εγώς πείνας είναι μια εικόνα εξαιρετικά απάνθρωπη, πλήρως καταστροφική για τη δημοκρατία, και είναι κάτι που αφορά τον κάθε προοδευτικό άνθρωπο αυτό, πιστεύω, κάτι το οποίο οφείλει να καταδικάσει. Δεν έχει σχέση με την ιδεολογία, αλλά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο, τα οποία δικαιούνται έως και οι κρατούμενοι. Οι κρατούμενοι, οι ένοχοι μάλλον, καταδικάζονται με την ποινή την οποία ορίζει το δικαστήριο. Δεν γίνεται να βασανίζονται ακόμα και μέσα στη φυλακή. Εκεί πέρα τελειώνει η ποινή τους, η καταδίκη τους μάλλον τελειώνει με την ποινή τους. Δεν δύναται να θεωρούμε ότι θα πρέπει να τους βασανίζουμε ακόμα και μέσα στη φυλακή. Οι κρατούμενοι είναι άνθρωποι και αν πιστεύουμε ειδικά στο σοφρονισμό, σε αυτό το δρόμο πρέπει να πορευτούμε. Και κάτι φυσικά άλλο πρωτοφανές, τουλάχιστον για τα χρόνια της μεταπολίτευσης, είναι να ζητάει
το πολιτικό προσωπικό της χώρας και ειδικά των κυβερνών δήλωση μετάνοιας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Γιατί πόσες φορές ακούσαμε άλλωστε να λένε ότι δεν ζήτησε συγγνώμη και είναι αμετανόητος κτλ. Αυτά είναι πρωτοφανής εντελώς περιστατικά. Όπως φυσικά είδαμε με τον Κυρανάκη, τον βουλευτή της Δημοκρατίας, 30 χρονών κιόλας, που έβγαλε στη φόρα την ταυτότητα και την οργάνωση στην οποία ανήκει ο άνθρωπος αυτός ο νεαρός που καταπλακώθηκε από την αστυνομία. Δηλαδή δεν φτάνει που πάρα λίγο να τον αφήσουν και ανάπηρο με χτύπημα ο πτυσσόμενο γκλόπ στον Αφιένα, πρέπει να μάθουμε και τα πάντα για αυτόν και με σχόλια σχετικά με τα πολιτικά του φρονήματα, τα οποία πολιτικά φρονήματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα τάχα πως ήταν εγκληματικό στοιχείο. Καταλαβαίνετε ότι οδεύουμε στο γύψο πλήρως. Δεν υπάρχει πια δημοκρατία. Έχουμε μία, εγώ έτσι το αναφέρω τουλάχιστον, δικτατορία τύπου Μαρκεζίνη. Δηλαδή μία δικτατορία Παπαδόπουλου με έναν πρωθυπουργό μαριονέτα όπως το Μαρκεζίνη, με μάσκα δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν είναι εκδικητική. Εγώ μέσα μου πιστεύω απόλυτα ότι στη συνείδηση του ελληνικού λαού έχει οριμάσει η άποψη της επιοίκειας. Η δημοκρατία είναι μεγαλόψυχη και η δημοκρατία συγχωρεί. Αυτά μας είπε ο πατέρας Μητσοτάκης το 1996, όταν από το βήμα της Βουλής κήρυτε να νομοθετηθεί για απελευθέρωση των προτετίων της Χούντας. Και εισακούστηκε έτσι, ώστε με κριτήρια ανθρωπιστικά να ξεκινήσει η απόλυσή τους μετά από 20 χρόνια εγκλεισμού τους στις φυλακές. Μήπως άραγε προέβησαν σε λιγότερους φόνους οι Απριλιανοί δικτάτορες από τους φόνους που διέπραξε ο Κουφοντίνας, καταδικασμένοι μάλιστα επί εσχάτης προδοσίας για την καταστροφή της χώρας και την τραγωδία της Κύπρου. Αυτά σας τα διαβάζουμε από την ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ. Και πραγματικά τι να σχολιάσει άλλο κάποιος άνθρωπος αυτό, όταν είδαμε να αποφυλακίζεται ο Πατακός για λόγους υγείας και να ζει 22 χρόνια έξω από τη φυλακή. Και να έχει αυτήν την αντιμετώπιση ο Κουφοντίνας. Εγκληματίας ο ένας, εγκληματίας ο άλλος, αλλά νομίζω ότι οι Απριλιανοί πολύ μεγαλύτερη καταστροφή προκάλεσαν στη χώρα. Για να έχουν μάλιστα αυτή την βελούδινη διαχείριση και τα άτομα της 17 Νοεμβρίου να τα ρίχνουν στο λάκκο με τα φίδια. Προκύπτουν πάντως κάποια ερωτήματα. Πάρα πολύ περίεργη είναι η σιωπή των παλιών συντρόφων με όλα αυτά που συνέβησαν γύρω από την υπόθεση Κουφοντίνα όλη αυτή την περίοδο. Όπως ειδικά του Γιωτόπουλου, του Τζορτζάτου και των Ξηρών. Είδαμε πάρα πολλά μαχαιρώματα μέσα στην οργάνωση κατά τη δίκη. Με ομολογίες όπως του Τζορτζάτου και τον περίφημο υποβολέα, δηλαδή τον Γιωτόπουλο. Οι οποίοι ομολόγησαν τα πάντα, ίσως με ψυχοφάρμακα, δεν ξέρω. Και γι' αυτό παραδόθηκε ο Κουφοντίνας μετά από λίγο καιρό, έτσι ώστε να καθαρίσει το όνομα της οργάνωσης. Έκτορ Κουφοντίνας, ο γιος του Δημήτρη Κουφοντίνα, να κάνουμε ένα σχόλιο για αυτόν τον νέο άνθρωπο, 32 ετών νομίζω είναι το παλικάρι αυτό, του έκλεισαν το Facebook δίχως λόγο, προσήχθη βιαίως και έλαβε πρόστιμο στη συγκέντρωση υπέρ του απεργού ποινάς πατέρα του. Και σίγουρα εδώ πρέπει να πούμε ότι ό,τι και να πιστεύει ο καθένας για αυτήν την οικογένεια, αυτός τιμωρείται λόγω ονόματος και τίποτα άλλο. Και γενικότερα είναι μια κατάσταση που οδηγεί στα άκρα. Και τα ΜΜΕ στην χώρα μας τι θέλουν να μας σφίξουνε? Ότι υπάρχουν δύο άκρα όπως πάντα. Αριστερή ή δεξή, μπλα μπλα μπλα. Φασίστες, συνταγματικό τόξο της δημοκρατίας, που εκπροσωπείται από λοβέρβους και ιστορίες και τα λοιπά. Τα δύο άκρα σήμερα βλέπει ποια είναι. Εκείνοι που γεννήθηκαν 17 Νοέμβρη, όπως είδαμε στο πανό, εκείνο που σηκώθηκε, και εκείνοι που γεννήθηκαν 21 Απριλίου ίσως. Αλλά εμείς πού ακριβώς είμαστε? Είμαστε κάπου σε αυτές τις δύο ομάδες, είμαστε κάπου διαφορετικά? Εγώ νομίζω κάπου διαφορετικά πρέπει να είμαστε. Και τώρα σιγά σιγά που φτάνουμε στο κλείσιμο, να αναφέρουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο του Δημήτρη Καζάκη από το 2011. Ο τίτλος του είναι «Μυστικές υπηρεσίες και 17 Νοέμβρη». Το link θα σας το βάλουμε στην περιγραφή. Και έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την επιχείρηση «Κόκκινη Προβιά». Η επιχείρηση «Κόκκινη Προβιά» ήταν ένα μυστικό επιχειρησιακό δίκτυο που έστησε η CIA το 1955 στην Ελλάδα με στόχο να οργανώσει αντάρτικες παρακρατικές ομάδες ενάντια σε μια ενδεχόμενη επικράτηση των κομμουνιστών.
Στα πλαίσια της στρατολογήθηκαν πολύ ακόμη και τμήματα των ειδικών δυνάμεων του ελληνικού στρατού που εκπαιδεύονταν συστηματικά από τους Αμερικανούς σε σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμο έως τη δεκαετία του 1980. Η επιχείρηση Κόκκινη Προβιά υπήρξε η ελληνική εκδοχή της ευρύτερης επιχείρησης Stay Behind, η οποία άρχισε να οργανώνεται από την OSS, την πρόγονο της CIA, στη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Με στόχο να στηθεί ένα τεράστιο δίκτυο παραστρατιωτικών αντικομμουνιστικών ομάδων με δικό τους οπλισμό και εφόδια, ως πέμπτη φάλαγγα, εναντίον της κομμουνιστικής επικράτησης στην Ευρώπη. Αυτό το κομμουνιστικό φάντασμα που λέγαμε πάντα. Έτσι σχεδόν σε κάθε χώρα της Δυτικής Ευρώπης συγκροτήθηκε ένας ντόπιος βραχίωνας με τη δική του κωδική ονομασία. Στην Ιταλία ονομάστηκε Gladio, στην Αυστρία Svert, στο Βέλγιο SDR8, στη Γαλλία Gleb, στη Σουηδία Svenborg, στην Ελβετία P26 κτλ. Στην Ελλάδα και στην Τουρκία είχε την κωδική ονομασία Κόκκινη Προβιά. Η αυτοκάθαρση. Κάτω από το βάρος πολιτικών σκανδάλων όπως του Watergate, τις συνεχείς αποκαλύψεις για τον εγκληματικό ρόλο της CIA σε διάφορα μέτωπα στο εσωτερικό και εξωτερικό, το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ επιχειρεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 την αυτοκάθαρσή του. Έτσι, στις 27 Ιανουαρίου του 1975, η Γερουσία διορίζει την Επιτροπή Church για να ερευνήσει τον τρόπο αξιοποίησης των μυστικών υπηρεσιών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ενώ λίγο πριν, στις 19 Ιανουαρίου 1975, η Βουλή είχε διορίσει τη δική της Επιτροπή NENGI, η οποία σε 5 μήνες αντικαθίσταται από την Επιτροπή PIKE, με σκοπό την έρευνα στα οικονομικά της CIA. Σταθμάρχης. Από τις δύο επιτροπές, η Επιτροπή του Δημοκρατικού Otis Pike προχώρησε πολύ πέρα από τα ισκαμένα στην έρευνά της για τον υπονομευτικό ρόλο της CIA. Και αυτό τον πάρα πολύ ανελαίητο πόλεμο που δέχτηκε από την ίδια CIA, το μέγα και πολύ Henry Kissinger και τον τότε πρόεδρο Gerald Ford. Το τεράστιο υλικό που συγκέντρωσε αυτή η επιτροπή αποτελεί μια πραγματική κυκλοπαίδεια σκανδάλων της CIA, από δολοφονικές απόπειρες δεκάδων πολιτικών προσωπικότητων, έως το ευρύτατο ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά, όπλα, μαφία κτλ. Ανάμεσα σε αυτό το υλικό υπάρχουν μαρτυρίες για έναν ακήρυχτο εμφύλιο πόλεμο στο εσωτερικό της CIA με στόχο τα ξεκαθαρίσματα του πολιτικού τοπίου κατά τη διετία 74-76. Και εδώ είναι η σοκαριστική αποκάλυψη. Σε πολυάριθμα ονόματα που αναφέρονται ως φήματα αυτού του εμφυλίου πολέμου, ξέρετε ποιος συμπεριλαμβάνεται? Του σταθμάρχη της CIA στην Ελλάδα, Richard Wells, η δολοφονία του οποίου υπήρξε το εναρκτήριο λάκτισμα της 17 Νοέμβρη. Σίγουρα πάρα πολύ σας εκπλήσει αυτό, αλλά τι οφείλουμε να πούμε? Ότι οφείλει να διερευνηθεί. Διερευνήθη? Φυσικά και όχι. Έως και σήμερα ποτέ. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό? Υπάρχει πιθανότητα βλάβη 17 Νοέμβρη να ξεκίνησε σαν παρακλάβη της Κόκκινης Προβιάς και στη συνέχεια να αυτονομήθηκε, ή το αντίθετο, να ξεκίνησε βλαβή σαν κάτι που προέκυψε από τα σπλάχνα του καταπιεσμένου λαού, ας πούμε, και στη συνέχεια ενεπλάξει μυστικές δυνάμεις. Πάντως το πρώτο σενάριο είναι πιο πιθανό κατά τη γνώμη μου, δηλαδή να υπήρξε ανάμεξη των μυστικών υπηρεσιών από την αρχή και στη συνέχεια, όπως έχουμε δει και σε άλλες οργανώσεις, να υπήρξε μια ανεξαρτητοποίηση. Γιατί όταν και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών βρίσκονται σε μια τρομοκρατική παύλα επαναστατική οργάνωση, αυτό το έχουμε δει για πολλά χρόνια, κάποια στιγμή δίνεται να αυτονομηθούν πλήρως. Το λεγόμενο aftermath. Φυσικά, καμιά ελληνική κυβέρνηση από τότε έως και σήμερα δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία της Επιτροπής PIKE, ούτε φυσικά διανοήθηκε να ζητήσει εξηγήσεις από τους υπερατλαντικούς συμμάχους, με εισαγωγικά. Μόνο όταν το 1990 η δικαστική έρευνα στην Ιταλία για μια πολύ νεκρή τρομοκρατική ενέργεια στις αρχές της δεκαετίας του 70 φέρνει στο φως την άμεση εμπλοκή της επιχείρησης Gladio. Προκαλείται πραγματική χιονοστιβάβα αποκαλύψεων για βραχίωνες της Gladio σε όλες σχεδόν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ουσιαστικά η επιχείρηση Gladio ήταν κάτι σαν την Κόκκινη Προβιά στην Ιταλία από μυστικές υπηρεσίες. Δήθεν επαναστατική οργάνωση κι αυτή. Μόνο που κυβερνώντες όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου ισχυρίζονται πλέον ότι. Τα δίκτυα αυτά έχουν εξαρθρωθεί. Αν όμως σκεφτεί κανείς
ότι και τη συμφωνία παραμονής των Αμερικανονατοϊκών βάσεων του 1983, η τότε κυβέρνηση Παπαδρέου την εμφάνισε ως συμφωνία απομάκρυνσης, με χρονοδιάγραμμα έως το 1988, τότε έχουμε κάθε λόγο να μην παίρνουμε και πολύ τις μετρητές παρόμοιες ανέδοξες δηλώσεις προς λαϊκή κατανάλωση όπως έκανε αυτός ο ηγέτης του Πασόκ. Ήταν τέτοιος ο καταιγισμός αποκαλύψεων από το εκείνη την περίοδο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της τότε ΕΟΚ αναγκάστηκε να πράξει το αυτονόητο που όμως σήμερα οι πάντες δείχνουν να ξεχνούν επιβλητικά. Προχώρησε στη ψήφιση μιας πρωτοφανής για τα δεδομένα του απόφαση σχετικά με την υπόθεση Γκλάντιο τον Νοέμβριο του 1990, την οποία φυσικά θα τη βρείτε στο άρθρο του Καζάκη, θα σας επισυνάψουμε. Και κάπου εδώ, γιατί φοβάμαι πως σας κούρασα, γιατί προσπάθησα έτσι να συμπιέσω πάρα πολύ πληροφορία στο συντομότερο χρονικό διάστημα, αλλά είναι δύσκολο να κάνεις έτσι ένα σύντομο βίντεο για ένα τόσο αιχμηρό ζήτημα. Και στον επίλογο θα ήθελα να αφήσω κάποια ζητήματα. Κατ' εμέ η 17 Νοέμβρη στην οργάνωση δεν ήταν απλά μια οργάνωση φωνιάδων. Σε κάποιο βαθμό τα εγκλήματά τους ήταν πολιτικά. Ας θυμόμαστε πάντως πως αποτελεί μια αντιεπαναστατική δράση που πρέπει να καταδικάζεται από το λαό. Όπως σας είπα, κανείς ποτέ δεν δυνάται να πιάσει ένα περίστροφο στο χέρι του και να πει εξ ονόματος του λαού: εγώ θα άρχισω να εκτελώ κόσμο. Κόσμο που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να εκτελέσω, καθώς είδαμε ότι αυτό προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Όπως ειδικότερα με τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, στην οποία δολοφονία Μπακογιάννηδες και Μητσοτάκηδες έως και σήμερα επενδύουν τις πολιτικές τους καριέρες. Και φυσικά όλες οι δολοφονίες της 17 Νοέμβρη, έστω συγκεκριμένες ίσως, συντέλεσαν στο να γίνει ακόμα σκληρότερο το καθεστώς εναντί του λαού. Αν είναι ο λαός να κάνει μια επανάσταση, την κάνει μαζί, όλος ενωμένος, και όχι με εκπροσώπους. Αυτό το ξεκαθαρίζω, είναι πάγια θέση, και από αριστερά αυτό είναι μια καθαρά μαρξιστική θέση από τον ίδιο τον Μάρξ. Αλλά νομίζω πως τουλάχιστον πρέπει να κρατήσουμε τα κίνητρα έστω ως προς μια ανάλυση. Τι είναι αυτό δηλαδή που άφησε τη 17 Νοέμβρη στο να οδηγηθεί σε αυτές τις πράξεις? Ήταν δηλαδή όλοι αυτοί οι εφοπλιστές που στόχευε τόσο καλοί άνθρωποι και αθώοι? Είχαν μήπως κάποιους και έχουν κάποιους σκελετούς στην ντουλάπα τους, πρέπει να τους ανακαλύψουμε, να τους μελετήσουμε και να τους φέρουμε στους κανόνες της δικαιοσύνης ή να τους αποκαφυλώσουμε από εκεί που είναι? Και όχι μόνο τους εφοπλιστές, τους πολιτικούς και όλους τους άλλους. Εμείς το ΕΠΑΜ γι' αυτό μαχόμαστε και θα μαχόμαστε μέχρι το τέλος. Τέλος φυσικά είναι η νίκη. Αιτήματα της 17 Νοέμβρη συνολικά ήταν η εθνική ανεξαρτησία, ο αντιαμερικανισμός, ο αντιυμπεριαλισμός, με λίγα λόγια η εθνική ανεξαρτησία με όσα αντί και να βάλεις μπροστά, η ελευθερία, τα εργατικά δικαιώματα, η κοινωνική απελευθέρωση και ο λαός, οι νοικοκύριοι στον τόπο, όπως γράφουν στις προκηρύξεις τους. Αυτά σαν αιτήματα είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, πάρα πολύ σημαντικά και μονόδρομος προταγμάτων για την εκάστοτε οργάνωση. Απλά νομίζω βρώντας μέσω δολοφονιών αυτά τα αιτήματα τα καταρακώνεις. Πρέπει να παλέψουμε για αυτά τα αιτήματα μέχρι το τέλος με τον τρόπο μας, τον οργανωμένο, με τοπικό πολιτικό αγώνα. Το μονοπόλιο της βίας δεν ανήκει όμως στο κράτος, αλλά στον οργανωμένο λαό σαν χρειαστεί. Όχι πάντως στις μειοψηφίες που ενεργούν ακόμα και φασιστικά εξ ονόματός του. Αυτά ήθελα να σας πω. Ας κρατήσει ο καθένας αυτό που θέλει από τη 17 Νοέμβρη και επιτέλους ας αποφασίσουμε να δράσουμε με τοπικά και ενωμένα, γιατί παιδιά, φίλοι και φίλες, τα χρόνια στερεύουν που μας μένουν μπροστά μας, τουλάχιστον σε αυτή την τυπική δημοκρατία στον γύψο. Είμαι σίγουρος πως σύντομα οδηγούμαστε σε εκτροπή πλήρους δικτατορικής μορφής. Και είμαι σίγουρος πως αυτό θα γίνει και βλέπουμε το καθεστώς να σκληραίνει μέρα με τη μέρα, γιατί ετοιμάζουν ένα τεράστιο ξεπούλημα σχετικά με την Τουρκία, το οποίο ελπίζω να μην οδηγήσει ταυτόχρονα και σε μια τεράστια εθνική καταστροφή μέσα από κάποια αιματοχυσία. Γι' αυτό πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό σκληραίνει και η καταπίεση σε βάρος του λαού. Γι' αυτό να είμαστε όλοι έτοιμοι να αγωνιστούμε. Πρέπει επιτέλους να θυμηθούμε το παρελθόν μας το αγωνιστικό. Ή τώρα ή ποτέ. Νομίζω έφτασε ο καιρός. Αυτά ήθελα να σας πω. Σύντομα και πάλι μαζί. Ελπίδα για την ελευθερία.
και να έχετε χαμόγελο πάντα. Καλή συνέχεια.